Ένας πρώην κατάδικος σώζει έναν μηδενιστή καθηγητή από τις γραμμές του τρένου. Δηλαδή με έχεις εδώ μέσα, κρατούμενο. Πόσα, 3.000 και να φύγω. Ιδέα δεν έχεις για το που έχεις μπλέξει. Πιστέψω ότι όποιος είναι στη δική μου κατάσταση δεν μπορεί να αντιληφθεί από μόνος του τι συμβαίνει στην ψυχή του. Πιστεύω ότι όποιος είναι στη δική σου την κατάσταση δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτα. Όμως πόσοι τρόποι υπάρχουν να πείσεις κάποιον να μην αυτοκτονήσει. Και ποια είναι η ζωή που είναι ενεργός? Δεν ξέρω. Πάντως όχι αυτή. Γενναίος είναι αυτός που δεν φοβάται να πεθάνει ή εκείνος που τολμάει να ζήσει δυνατά. Δύο άντρες σε μία ακραία σύγκρουση. Αν δεν βρούμε την απάντηση, ο ένας θα πεθάνει. Μιλάμε για την παράσταση Sunset Limited που πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Βούρος και ο Αλέκος Σισοβίτης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σισοβίτη. Γεια χαρά. Χαίρομαι που με καλέσατε. Καλώς ήρθατε. Και χαίρομαι που κατάφερες και είδες την παράσταση πριν μιλήσουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να ξέρω και κάποια πράγματα για να σε ρωτήσω πάνω στην παράσταση. Βεβαίως. Όταν έχουμε την εμπειρία, γίνεται πολύ πιο βιωματικό και έτσι καταφέρνουμε να καταλάβουμε κιόλας και τι λέμε. Είναι σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Για πες μας λίγο την ιστορία του έργου και το ρόλο σου. Η ιστορία σε δύο γραμμές έχει να κάνει με δύο διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο ένας χαρακτήρας είναι ένας απεσιόδοξος πλέον χαρακτήρας, ο οποίος κάποτε ήταν πολύ μαχητικός, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ένας προφέσορας, ο οποίος τάχθηκε υπέρ των γραμμάτων, του πνεύματος, της μόρφωσης, της τέχνης, γενικά σε αυτή τη δυνατή προσπάθεια του ανθρώπου να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα όντα. Έχει απογοητευτεί όμως από την προσπάθεια του ανθρώπου και αποπειράται να αυτοκτονήσει. Γιατί όλα τα ιδεώδη, οι αξίες της ζωής, η ηθική, γι' αυτόν καταραίουν. Και εδώ γίνεται και αρκετά σύγχρονο πραγματικά το έργο μας, γιατί ζούμε εποχές αφισβήτησης. Στις γραμμές του τρένου, Sunset Limited ονομάζεται η αμαξοστοιχεία η οποία διασχίζει την Αμερική και ξεκινάει από τη Νέα Υόρκη και φτάνει στο Λος Άντζελες. Αυτή η σημαντική έτσι, αμαξοστοιχεία, ιστορική δε, είναι το σημείο αναφοράς. Είναι το σημείο που πραγματικά αυτός αποπειράται να αυτοκτονήσει στις γραμμές του τρένου. Εκεί τελευταία στιγμή τον σώνει ένας επιβάτης, ο οποίος βρίσκεται πάνω στην πλατφόρμα, ο χαρακτήρας που υποδίωμαι εγώ, ο οποίος είναι αντίθετα από αυτόν χαμηλής τάξεως. Είναι ένα πολύ φτωχό παιδί, παιδί, τέλος πάντων, παιδί, γιατί έτσι νιώθει μέσα του, γι' αυτό γελάω, που έχει μια πολύ βαριά ιστορία, ένα παρελθόν που τον στιγματίζει, τον έχει φέρει εδώ που τον έφερε. Δηλαδή, έχει χάσει την οικογένειά του, έχει χάσει όλους τους ανθρώπους, προέρχεται από τον γκέτο, είτε δηλαδή από τα δικά μας προάστια, χαμηλότατης τάξεως, άφραγκος, σε βαθμό που δεν έχει πραγματικά να αγοράσει ούτε μπριζόλα να φάει και μαγειρεύει μια σούπα για να φάνε και οι δύο παρέα, όπου έχει χάσει την οικογένειά του, έχει μπει στη φυλακή για φόνο και έχει σε ένα τσαμπουκά που έχει γίνει στη φυλακή, έχει σφαχθεί. Ζει εκ θαύματος και πιστεύει στο Θεό. Πιστεύει ότι ο Θεός τον έσωσε και αλλάζει όλη του η ιδιοσυγκρασία του, όλη η συμπεριφορά του ως προς το καλό, να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, να συμπαρασταθεί και να καθίσει δίπλα τους, να τους δει στα μάτια. Γι' αυτό πηγαίνει και εγκαθίσταται μετά από τη φυλακή που βγαίνει πάλι στη γειτονιά του, σε μια περιοχή πραγματικά δύσκολη, με αλκοολικούς, με πρεζάκια, με όλη τη χαμηλή τάξη. Γίνεται όμως ένας καλός έτσι, φραγκισκανός, ένας άνθρωπος πλέον έως και θρήσκος που βοηθάει τους υπολείπους, θα τον σώσει από τις γραμμές του τρένου και θα τον πάει στο σπίτι του, θα καθίσουν για μία ώρα και 40 λεπτά οι δύο, ο ένας απέναντι στον άλλον, θα αντιπαρατεθούν, απέναντι δηλαδή σε αυτό που λέμε απεσιοδοξία, αυτός θα τοποθετήσει το αισιόδοξο, την ελπίδα και τη χαρά της ζωής. Και έχουμε μία αντιπαλότητα, μία διαμάχη, όχι διαμάχη, μία διαφωνία ή διαφορετικότητα αν θέλετε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ο ένας θα μάθει από τον άλλον, ο ένας θα επηρεαστεί από τον άλλον, ο ένας θα επικοινωνήσει με τον άλλον, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό που μας λείπει είναι η ουσιαστική επικοινωνία. Μέσα από αυτή την σχέση, ο ένας θα καταφέρει να αντιληφθεί πράγματα που δεν είχε κατά νου, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον άλλον. Άρα έχουμε ένα έτσι βολταϊκό τόξο, ένα μαγνητικό πεδίο, μεταξύ δύο διαφορετικών, αρνητικό και θετικό, που ο ηλεκτρισμός που δημιουργείται πραγματικά δημιουργεί κάτι πάρα πολύ ζωντανό. Το έργο γίνεται πολύ εύκολο για το θεατή, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο συγγραφέας πήρε μια κόλλα, ένα χαρτί και το μολύβι του,
και ουσιαστικά συνδιαλέχθηκε με τον άλλο του εαυτό. Η θετική πλευρά του με την αρνητική πλευρά του. Έγραψε δύο χαρακτήρες, ούτε καν ονόματα δεν τους έδωσε, όπου μία τον πιάνει η αισιοδοξία, μία τον πιάνει η απεσιοδοξία. Και στους καιρούς που ζούμε, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και είναι πολύ εύκολο να πέσουμε ψυχολογικά, αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι οι ίδιοι να άρουμε την αυτοπεποίθησή μας ή να κουμπίσουμε πάνω σε κάποιον άλλον που θα μας βοηθήσει να το κάνει αυτό. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία του δικού σου ρόλου που είναι κόντρα στο χαρακτήρα σου και που μοιάζουν και με τον πραγματικό σου χαρακτήρα? Τι σε κάνει, ποια είναι η πρόκληση αυτού του ρόλου που υποδίεσαι? Να πω την αλήθεια μου, είχα μία τάση προς το μηδενισμό και τον κινησμό και γενικά για αυτό το οποίο πράττουμε οι άνθρωποι ήμουν λίγο πιο απεσιόδοξος. Παράλληλα όμως πάντα είχα μια χαρά και αισιοδοξία. Είμαι ένας αντιφατικός χαρακτήρας σαν άνθρωπος. Κουβαλάω και τα δύο μέσα μου. Η δυσκολία μου ήταν να προσεγγίσω ένα πολύ θρήσκο χαρακτήρα. Πάρα πολύ θρήσκο χαρακτήρα. Αλλά αυτό που καταλαβαίνει κανείς στην πορεία είναι ότι αυτό που λέμε θρήσκο, αυτό που λέμε πίστη στο μεταφυσικό, δεν είναι τίποτα παραπάνω από το να πιστέψει κανείς στον ίδιο του τον εαυτό, στον πυρήνα που έχει μέσα του, στην ψυχή του και να μπορέσει να ταυτιστεί με την σταθερότητα, με το ένστικτό του. Να μπορέσει δηλαδή πραγματικά να πατήσει στα πόδια του. Και αυτό μερικές φορές το κάνει κανείς όταν δεν προσπαθεί να κατανοήσει και να καταλάβει τα πάντα. Αυτό είναι κάτι που κέρδισε από αυτό το χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι που τελικά είχα μέσα μου και φαίνεται ότι βρήκε τον δρόμο του και τον τόπο του. Ήθελα πάντα να κατανοήσω, και όλοι μας σε αυτή την παγίδα πέφτουμε, την ζωή την ίδια. Αλλά η ζωή είναι. Μερικές φορές δεν σημαίνει και τίποτα, έλεγε ο Αλκιβιάδης. Λοιπόν, οπότε πλέον στο ανεξήγητο δίνω μια μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο χώρο. Πώς θέλεις, τι θέλεις όταν έρχεται ο άλλος να παρακολουθήσει την παράσταση, πώς θέλεις να φεύγει? Θέλεις να είναι πιο χαρούμενος, προβληματισμένος, να είναι αισιόδοξος, να χαμογελάει, τι θέλεις? Θέλω να τα έχει όλα αυτά, όπως στη ζωή τα έχουμε όλα. Και κλαίμε και γελάμε και οι γιατροί λένε ότι το κλάμα είναι τόσο αναγκαίο για την ψυχολογία του ανθρώπου, όσο και το γέλιο. Ανακούφιση. Βέβαια. Γιατί είναι εξωτερήκευση συναισθημάτων. Το καλό θέατρο δεν παίρνει μια συγκεκριμένη θέση. Θέτει ερωτήματα, τα αφήνει καμιά φορά αναπάντητα και αφήνει στον θεατή να επιλέξει μια διαδρομή ή πολλές διαδρομές και ουσιαστικά τις επόμενες μέρες να αφουγκραστεί αυτό που είδε και να αρχίσει να πατάει στα ενίγματα που του δημιουργήθηκαν από την παράσταση. Αυτό είναι το ζωντανό που δημιουργεί το θέατρο. Και νομίζω ότι καλύτερο ο θεατής θα είναι να φεύγει από μία αίθουσα χωρίς να έχει όλες τις απαντήσεις στα χέρια του. Γιατί έτσι είναι ωραίο το παιχνίδι. Τις επόμενες μέρες έχει κάτι ο ίδιος να ανακαλύψει. Και το θέατρο πρέπει να σου δίνει τροφή για ανακάλυψη. Εσένα, σαν Αλέκο, τι είναι αυτό που σε κάνει να ελπίζεις, να χαίρεσαι, να αισιοδοξείς? Όπως και αν είναι τα πράγματα. Καταρχάς, ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι μέσα στο φως, μέσα στον ήλιο, μέσα στη θετική ενέργεια, σε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο. Έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη στον κόσμο και όσο περισσότερο ταξιδεύω, τόσο περισσότερο εκτιμώ την πατρίδα μας. Άρα, μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι ζούμε και πεθαίνουμε πάνω σε έναν τόπο, με μια κλιματολογική συνθήκη και μια ενέργεια που μερικές φορές δεν τη λαμβάνουμε στα υπόψη μας. Την περνάμε έτσι στον ντούκου, η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αποκτήσουμε μια καλύτερη αυτοπεποίθηση, μια αισιόδοξη νότα στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα κοινωνικοπολιτικά, τα προσωπικά, τα ατομικά, τα υπαρξιακά, το πώς δηλαδή οι άνθρωποι συμβιώνουμε με τους άλλους, με την κοινωνία, αν είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί, αν μπορούμε να τα καταφέρουμε ή όχι, οικονομικά, στις σχέσεις μας κτλ. Κάποια στιγμή η μονάδα, ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάξει ψηλά γύρω του και να αντιληφθεί πού βρίσκεται. Και επειδή ο χρόνος τρέχει, στον χρόνο αυτόν, τον οποίο πρέπει να εκτιμήσουμε, λοιπόν, πρέπει να σταθούμε και να δούμε την ύπαρξή μας αυτή καθ' αυτή σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που σε βοηθά. Μπορεί η συγκεκριμένη περίοδος να μην σε βοηθά πολύ, γιατί διανύουμε μία καμπή, αλλά η ιστορία δείχνει πως είναι ένας τόπος όπου έχει γεννηθεί από τις τάχτες του ούκο λίγες φορές, σε πολύ χειρότερες καταστάσεις, με εμφυλίους, με πολέμους, με πείνες, με δεν ξέρω εγώ και τι. Άμα διαβάσει κανείς τον Πελοποννησιακό πόλεμο θα καταλάβει ποιοι είμαστε. Σαν ιδιοσυγκρασία, σαν νοοτροπία, σαν λαός. Άρα καλύτερα να κοιτάξουμε και λίγο τη φύση για να πάρουμε από αυτήν και φυσικά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πράγμα δύσκολο γιατί δεν αλλάζει πολύ εύκολα ο άνθρωπος, αλλά αμή τι άλλο να αποδεχτούμε ποιοι είμαστε
και να μπορέσουμε έτσι με την αποδοχή να δουλέψουμε πάνω στα κακά μας σημεία. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε σε ένα κάποιο βαθμό. Αν όχι απόλυτα, σε ένα κάποιο βαθμό. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θετικότατη ενέργειά σου. Να είστε καλά. Ό,τι θέλετε να συμβεί, να πραγματοποιηθεί. Και σε σένα και στους θεατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Ο κόσμος δεν μπορεί να γίνει καλύτερος από όσο εσύ το επιτρέπεις. Έχω ή δεν έχω δίκιο.